Λοιπόν, καλησπέρα άλλη μια Πέμπτη, καλησπέρα άλλη μια πολιτική εκπομπή. Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο και απέναντί μου, όσοι δεν τη γνωρίζετε, που νομίζω όλοι τη γνωρίζετε, Κλέρη Δελιγιάννη, υποψήφια δήμαρχος Νέας Μύρνης. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Πετρόπουλε, αγαπητέ Δημήτρη, γιατί πια καλησπέρα. Μετά από τόσα χρόνια μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα Κλέρη, σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μου. Θέλω να ρωτήσω. Επειδή δεν είπα κάποιον άλλο σου τίτλο σαν αντιδήμαρχο, θέλω να μου πεις στις τελευταίες μεταβολές των αντιδημαρχείων τι ρόλο έχεις. Αντιδήμαρχος διοικητικών υπηρεσιών, υπεύθυνος στους πολιτικούς γάμους, στα δέσποτα ζώα και στη δημοτική χοροδία. Okay. Συγγνώμη. Και υπεύθυνη και στο γραφείο τύπου και δημοσιοσχέσεις. Εκεί παραμένεις. Αυτά όλα παραμένουν από προηγούμενες αντιδημαρχίες. 1,5 χρόνο είσαι στο γραφείο τύπου, νομίζω. Όχι. Δύο, μισή. Τέσσερα. Α, είσαι, ναι, βέβαια. Είσαι και το κύριο. Το οργανώσατε καλύτερα εκεί. Αρκετά. Εντάξει. Έχετε έντονη δράση, παραμένει έντονη δράση. Υπάρχει η διάθεση να ενημερώνεται ο κόσμος. Δηλαδή, ο βασικός στόχος του γραφείου τύπου είναι η ενημέρωση του κόσμου για τις δράσεις του Δήμου και για τα διάφορα που συμβαίνουν και χρηστικές πληροφορίες αλλά και γεγονότα και εκδηλώσεις που πρέπει να πληροφορηθεί ο κόσμος. Θύμισε μου λίγο τους άλλους αντιδημάρχους. Γιατί είχαμε ανακατατάξεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε αντιδήμαρχο Πρασίνου τον Πέτρο τον Κουκά, αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών τον Γιώργο τον Λαρίση, αντιδήμαρχο Παιδείας και Οικονομικών τον Πολύδωρο τον Συρίγο. Παρέμεινε ο Πολ. Που παρέμεινε, ναι. Ξεχνώ κάποιο. Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας τον... Το Βολίκα. Ναι, τον Γιώργο τον Βολίκα. Και παραμένει ο Οδυσσέας Ωνασιμπιάν. Και νομίζω... ο Οδυσσέας Ωνασιμπιάν, αντιδήμαρχος καθαριότητας. Φαντάζομαι με αυτό θα πάμε και στις εκλογές. Έτσι δεν πρόκειται να έχουμε άλλες αλλαγές. Προβλέπετε να υπάρχουν άλλες αλλαγές. Ο Δήμαρχος τα ξέρει αυτά. Ναι, εννοώ χρονικά διοικητικά προβλέπετε, γιατί νομίζω πρέπει να υπάρχει μια θητεία μήνυμου με τους έτους. Ο Δήμαρχος τα ξέρει. Ο Δήμαρχος καταρχήν να είναι καλά. Δημόσια έχει πει ότι δεν θα συνεχίσει. Τον είδαμε και τελευταία αρκετά. Ας έχει την υγεία του άνθρωπος, άφησε ένα όνομα στην πόλη, άφησε ένα έργο, κρίνεται, θα κρυθεί. Πάμε στα δικά μας. Καταρχήν είχαμε εκλογές. Θέλω να μου πεις πώς σου φάνηκαν αυτές οι εκλογές, οι πρώτες, γιατί οι κάλπες είναι άδειες πάλι όπως ξέρεις. Υπήρξε κατά κοινή παραδοχή μια εντύπωση ότι αυτή η απλή αναλογική που προσπάθησε ο ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιπες, εγώ θα πω κέντρο αριστερές δυνάμεις, να περάσουν στην κοινωνία δεν έγιναν αποδεκτές. Τι λες γι' αυτό, γιατί την έχετε ζήσει την απλή αναλογική εδώ στη Νέα Σμύρνη. Η απλή αναλογική είναι ένα διφορούμενο θέμα. Ως πολιτική σύλληψη, μάλλον ως σύλληψη πολιτικής ιδέας επί χάρτου, είναι ένα πάρα πολύ καλό σύστημα. Γιατί δίνει τη δυνατότητα συμμετοχικότητας και πολυφωνίας που είναι απαραίτητα για μια δημοκρατία, είτε αυτή η δημοκρατία είναι σε επίπεδο κυβέρνησης, είτε σε επίπεδο αυτοδιοίκησης α και β βαθμού. Mm-hmm. Αλλά στην πράξη έχει πολλές παθογένειες. Και έχει πολλές παθογένειες γιατί εμείς που εξασκούμε την πολιτική, γιατί η πολιτική δεν είναι κάτι απρόσωπο, εξασκείται από τους πολιτικούς. Φυσικά. Εμείς λοιπόν που εξασκούμε την πολιτική με τον όποιο τρόπο και στον όποιο βαθμό, δεν είμαστε όριμοι mm-hmm. για να μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε σωστά. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει όλο το σύστημα. Mm-hmm. Να φτάνουν και οι δημιουργοί της απλής αναλογικής να καταλαβαίνουν, να συνειδητοποιούν και ενίοτε να παραδέχονται ότι είναι ένα σύστημα που κολλάει εντός εισαγωγικών τα θέματα. Πάντως η πεντακομματική βουλή που έβγαλε η πρώτη κάλπη δείχνει ότι ο κόσμος δεν θέλει να τη δοκιμάσει αυτή τη μέθοδο. Στις πρώτες εκλογές. Ο κόσμος είναι σε μία φάση που αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η θετική πρόταση. Η θετική πρόταση για τα προβλήματά του mm-hmm. και το όραμα για το αύριο. Mm-hmm. Αυτό συνέβη στις εκλογές αυτές. Αυτό εισπράττω και μέσα στην πόλη μας. Ο κόσμος δεν θέλει μιζέρια, κατάθλιψη, πες μου τη λέξη που περιμένω, τοξικότητα. Αρνητισμό, θα την αποφύγω επειδή έχει χρησιμοποιηθεί okay. κομματικά και okay. μακριά από μένα το κομματικό στοιχείο. Okay. Μπορεί να είμαι κομματικοποιημένη, αλλά δεν φοράω κομματικά παπούτσια. Okay. Τουλάχιστον μέσα στη Νέα Σμύρνη τα βγάζω mm-hmm. και τα φοράω στα όρια. Και ο κόσμος θέλει θετική πρόταση. Θέλει αισιοδοξία, θέλει πρόγραμμα και θέλει μία αξιόπιστη έντιμη σχέση μέχρι σήμερα
την οποία θα χρησιμοποιήσει σαν βάση για να εμπιστευτεί και να μπορέσει να οραματιστεί για το αύριο. Είναι πολλά τα προβλήματα και σε επίπεδο κυβέρνησης και σε επίπεδο αυτοδιοίκησης. Θα τα δούμε. Και δεν εννοώ όχι μόνο για το δικό μας το Δήμο, λέω γενικότερα. Επομένως, δεν του φτάνει ο καταγγελτικός λόγος. Δηλαδή, το να βρούμε τον κακό δεν του κάνει κάτι. Δεν παίζουμε κλέφτες και αστυνόμους. Θέλει όραμα. Θέλει πρόταση για αύριο. Να μείνω λίγο στην απλή αναλογική. Και νομίζω ότι έτσι ψήφισε. Στις εκλογές τώρα. Ναι. Ναι. Αυτό δηλαδή, είναι βασικό συμπέρασμα. Αυτή είναι η πολιτική ερμηνεία η δική μου σε αυτές τις εκλογές. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης αυτό που κέρδισε είναι στον πιο θετικό λόγο για το αύριο. Να μείνω λίγο στην απλή αναλογική. Παρόλο που στις εκλογές του Οκτωβρίου δεν θα πάμε με απλή αναλογική στους Δήμους, θα πάμε με τον πόνους. Ζήσατε και ζήσαμε, και εγώ δημοσιογραφικά, ζήσαμε απλή αναλογική από το 19 μέχρι και τώρα. Και παρόλο που η παράταξη την οποία συνεχίζει να υπηρετείς και υπηρέτησες έκανε μια συμπόρευση, συγχώνευση με την παράταξη του Γιώργου του Λαρίση, ήρθαν έτσι τα πράγματα από συγκεκριμένους δημοτικούς συμβούλους που χρειάστηκε η ψήφος του Προέδρου πάρα πολλές φορές για να περάσει θέμα και υπήρξαν και πάρα πολλές φορές που και με την ψήφο του Προέδρου χάθηκε. Πώς έζησες εσύ την απλή αναλογική στη Νέα Σμύρνη? Άσχημα. Γιατί από τη μια μεριά αναγκαζόμαστε να επιβάλλουμε εντός εισαγωγικών κάποιες πλειοψηφίες ή να τις εκμεεύσουμε, που για μένα δεν είναι δημοκρατική οδός και είναι παραβίαση της δημοκρατικής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Απ' την άλλη όμως, αποτελούσε μια αναγκαιότητα για να μπορέσουν να ψηφιστούν βασικά θέματα της ημερήσιας για να μπορέσει να λειτουργήσει η δομή του Δήμου. Δηλαδή, ένας που ασκεί διοίκηση, ναι μεν έχει και πρεσβεύει κάποιες ιδέες δημοκρατίας, φιλελευθερισμού και να το πω ισόνομης έτσι έκφραση του λόγου σε όλους, αλλά απ' την άλλη έχει ταυτόχρονα και την ευθύνη να πρέπει να διοικήσει, άρα να πρέπει να ψηφιστούν θέματα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχει την πολυτέλεια να πρεσβεύει χωρίς να διοικεί, γιατί εκεί τα πράγματα είναι εύκολα. Ναι, οπότε θεωρείς ότι οι προσθήκες ή τα δικαιώματα που δόθηκαν στις επιτροπές και κυρίως στην Οικονομική Επιτροπή από το Υπουργείο σας έλυσαν τα χέρια από πιθανόν η απλή αναλογική? Μας τα έλυσαν τυπικά, αλλά εμένα, να το πω συνειδησιακά, με βάρυναν. Θα το προτιμούσες δηλαδή πιο δημοκρατικό και όχι τόσο στενό? Θα το προτιμούσα να μην αναγκαστεί είτε μέσω αυτών των αποφάσεων είτε μέσω χειρισμών δικών μας, για να ασκήσουμε διοίκηση, να καταστρατηγούμε δημοκρατικούς θεσμούς. Ναι. Δηλαδή, είχες να διαλέξεις ανάμεσα σε δύο, σε βάραινε το ένα, ήταν αναγκαίο το άλλο, οδηγούσουν στο δεύτερο, με βαριά καρδιά καταπίεζες μέσα σου το πρώτο. Δεν μπορώ να διαλέξω, ήταν άρρωστο. Ναι. Θα έλυσε, πω μία λέξη, έλυσε ήταν προβλήματα, άρρωστο. Αλλά ηθικά μου λες ότι... προβλήματα, αλλά συνειδησιακά και ηθικά, όταν ήμουν, ας πούμε, πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, έφευγα με βαριά ψυχή. Δεν βλέπω το λόγο. Ναι. Και ως Δημοτική Σύμβουλος φαντάζομαι ότι ένιωθες... Θέλεις να ασκήσεις διοίκηση. Είσαι αναγκασμένος μάλλον, όχι θέλεις. Ναι, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι θα πρέπει να στραγγαλίσεις μέσα σου οποιαδήποτε δημοκρατική αίσθηση έχεις, την οποία κουβαλάς χρόνια. Ναι, όμως έφτασαν τα πράγματα να πρέπει να διαλέξεις ανάμεσα στα δύο. Πάλι εκτιμάς ότι υπήρξε ανοριμότητα και σε επίπεδο δημοτών. Δεν ήμασταν έτοιμοι. Ναι. Και δεν είμαστε έτοιμοι. Σαν πολίτες λες τώρα, ναι, εμείς όλοι. Δεν είμαστε έτοιμοι όλοι, ούτε καν οι αιρετοί, αυτοί που ψηφίζονται. Γιατί δεν έχουμε γαλουχηθεί με τέτοια νοοτροπία. Δηλαδή, όταν νιώσεις, όταν είσαι στην αντιπολίτευση και νιώσεις ότι έχεις έναν τρόπο να εκβιάσεις το προς τα που πάνε τα πράγματα, αρχίζεις και θες να το κάνεις. Ναι. Για πολιτικούς λόγους όμως, μόνο έτσι. Για πολιτικούς, δεν σου λέω για κακό. Άρα πολύ πολιτική μου περιγράφεις.
λιγότερη διάθεση για να προχωρήσουμε και πολύ διάθεση για πολιτικό όφελος. Μα είμαστε, όλες οι πράξεις μας περιέχουν πολιτική. Ναι, το βαθμό ίσως έχουμε. Δεν υπάρχει βαθμός, δεν μπορούμε να δούμε τώρα, δεν έχουμε βαθμόμετρο μέχρι που είμαστε διοικητικοί και που είμαστε πολιτικοί. Η πολιτική είναι μέρος της διοίκησης, είναι μέρος της αντιπολίτευσης, είναι μέρος όλων των πράξεών μας. Ωραία. Πάντως, αυτές τις εκλογές πηγαίνουμε με τον πόνους. Νομίζω έχουν μικρύνει και λίγο οι έδρες. Θα είναι σύνολο 38, νομίζω, στο καινούργιο Δημοτικό Συμβούλιο. Και πιθανόν δεν θα έχουμε ίσως και μία ή δύο παρατάξεις που η απλή αναλογική από τη δεύτερη κατανομή. Ίσως. Έδωσε, από ό,τι δείχνει κάπως. Έδωσε. Ναι. Έτσι φαίνεται. Ναι. Πάμε λίγο στο κομμάτι της Νέας Σμύρνης. Τελευταία φορά, νομίζω, έχεις αρκετούς μήνες να μιλήσουμε παρέα εδώ. Κάνα χρόνο, δεν θυμάμαι αν σε ρώτησα αν έχεις διάθεση να συνεχίσεις την παράταξη του Δημάρχου, γιατί την υπηρετείς, διόκτωση μου αν κάνω λάθος, από τότε που ο Σταύρος Τζουλάκης χώρισε με την ποιότητα ζωής και έγινε... Όχι, υπηρετώ και επί Γιώργου Κουτελάκη. Και επί Γιώργου Κουτελάκη, αλλά από το Σταύρο του Τζουλάκη... 20 χρόνια. Ναι. Έχει απαντηθεί πλέον αυτό το ερώτημα το διάστημα που δεν μιλήσαμε. Με είχες ρωτήσει. Είχες, μου είχες πει... Τότε και είχα πει ότι, δεν θυμάμαι ακριβώς τα λόγια, το νόημα ήταν ότι είμαι έτοιμη για κάτι τέτοιο, αλλά θα γίνει συντεταγμένα μέσα στην παράταξη, γιατί ακόμη ο δήμαρχός μας δεν είχε πάρει τις αποφάσεις του. Να πω λοιπόν εγώ το ρεπορτάζ από τότε, αν και έχει απαντηθεί αυτό το ερώτημα, ότι υπήρξαν φωνές οι οποίες θέλησαν τη συγκεκριμένη παράταξη να την πάρουν πολιτικά στη φτερούγα τους. Υπερίσχυσε η Κλέρη Δελιγιάννη. Είναι ξεκάθαρο ότι ο δήμαρχος έχει συμφωνήσει εδώ και καιρό με την επιλογή σου. Ένας ικανός κορμός έχει μείνει, βρίσκεται στο ψηφοδελτίό σου και θεωρείς τον εαυτό σου τη συνέχεια της παράταξης του Δημάρχου. Αυτό το οποίο θέλω να σε ρωτήσω και με ρωτήσαν να στο ρωτήσω και να προσέξω και ακριβώς τον τρόπο. Εάν κάποιος δεν έχει ψηφίσει το Σταύρο του Τζουλάκη, ποιος είναι ο λόγος να ψηφίσει την Κλέρη Δελιγιάννη? Δηλαδή, πού θα διαφέρει η Κλέρη Δελιγιάννη από τη συνέχεια την οποία παρέλαβε και για την οποία κατά κάποιο τρόπο είναι και αυτή υπεύθυνη και για τα θετικά της και για τα αρνητικά. Ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί μου δίνεις την ευκαιρία. Τον πολίτη που με απλά τη μετέφερε. Ευχαριστώ τον πολίτη και εσένα που την φέρνεις εδώ. Το σύνθημά μου είναι διορθώνουμε, κρατάμε, προχωράμε. Πράγμα που σημαίνει ότι, πρώτον, αναλαμβάνω την ευθύνη και το έχω πει πολλές φορές και είμαι από τους ανθρώπους που δεν δηλιάζω να το πω, γιατί δεν θεωρώ ότι μου κοντένουν το πολιτικό μπόι, θεωρώ ότι μου το ψηλώνουν. Το έχεις αποδείξει αυτό, στο δίνω δημοσιογραφικά, εγώ το έχω δει. Θεωρώ λοιπόν, αναλαμβάνω την ευθύνη για ό,τι στραβό έχει γίνει ή για ό,τι δεν έγινε και θεωρώ ότι είναι πολλά αυτά που δεν έγιναν και αν θέλεις μπορούμε να βρούμε και τις αιτίες που δεν έγιναν. Βέβαια, να πούμε ότι εγώ δεν ήμουν δήμαρχος, αναλαμβάνω το μέρος της ευθύνης που μου αναλογεί. Αφού λοιπόν κρατώ τα θετικά αυτής της πορείας, της όποιας πορείας, γιατί δεν είναι μόνο του Σταύρου του Τζουλάκη, γιατί η διοίκηση έχει συνέχεια. Βεβαίως. Πάει και πιο πίσω, ακόμη πιο πίσω. Φυσικά. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που μηδενίζω εποχές, είμαι από τους ανθρώπους που κρατάω και συνεχίζω. Αφού λοιπόν κρατήσουμε τα θετικά, τα μέχρι σήμερα, από όποιον έγιναν και όπου και αν βρίσκεται αυτό σήμερα, με πείρα που έχω αποκτήσει από όλες τις αντιδημαρχίες που έχω περάσει, με γνώση του τρόπου διοίκησης του Δήμου και όλου του μηχανισμού του διοικητικού, που έχεις του πράγμα. Δημοτικού. Που έχεις πράγμα. Με πολλή όρεξη για δουλειά, την οποία έχω αποδείξει, γιατί δουλεύω 20 χρόνια από το πρωί μέχρι το βράδυ στο Δήμο. Και αυτό δεν υπάρχει κανείς που να μην στο πιστώνει. Πίστεψέ με. Χαίρομαι γιατί ό,τι λέω μου λες πιστώνε. Και αντίπαλοι σου πιστώνουν την εργατικότητα. Και με πλήρη διάθεση με τους παλιούς συνεργάτες αλλά και με μία πλειάδα νέων συνεργατών και νέων παιδιών είμαι έτοιμη να αλλάξουμε τη Νέα Σμύρνη σε όλα, να φύγουμε μπροστά και να κατακτήσουμε τη Νέα Σμύρνη που ονειρευόμαστε που δεν θα έχει καμία σχέση με τη σημερινή. Mm-hmm. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι και όριμοι πλέον για αυτό το επόμενο βήμα. Και μάλιστα αυτό το επόμενο βήμα οραματίζομαι σε κάθε τομέα να το αναθέτω του ΜΕ, γιατί δεν μ' αρέσει το πρώτο ενικό, προτιμώ φυσικά, το πρώτο πληθυντικό, σε ανθρώπους που έχουν γνώση του θέματος
και όρεξη να δουλέψουν. Mm. Γιατί κάπως έτσι έχω επιλέξει. Εντός του συνδυασμού, εννοείς. Εντός του συνδυασμού. Θα σου πω και γι' αυτό. Mm. Έχω με αυτό το σκεπτικό επιλέξει τα άτομα που μπαίνουν στο συνδυασμό. Mm. Δηλαδή, άνθρωποι που ασχολούνται και που έχουν γνώση και χρόνια μεράκι και ασχολούνται με κάτι, με κάποιον τομέα. Θεματικά. Γιατί θεωρώ ότι αν πάρεις κάποιον και τον βάλεις σε έναν τομέα στον οποίο είναι άσχετος, μπορεί και να μην κάνει τίποτε, μπορεί και να μην κάνει λίγα. Ναι, μπορεί να αργήσει να πάει μπροστά. Μπορεί να αργήσει, φυσικά. Όταν φτάσει η ώρα να αργήσει, να πάρει μπρος, αλλάζεται. Mm-hmm. Άρα δεν υπάρχει μια εξέλιξη. Mm-hmm. Και τώρα δεν υπάρχουν περιθώρια για να περιμένουμε. Mm-hmm. Τώρα πρέπει από την επόμενη μέρα να σκουμπώσουμε τα μανίκια, να κάνουμε πάρα πολύ δουλειά, γιατί ο Δήμος θέλει πάρα πολύ δουλειά από τον mm-hmm. επόμενο Δήμαρχο. Δηλαδή πρέπει να είναι ένας άνθρωπος που το θέλει αυτό. Mm-hmm. Όχι ένας άνθρωπος που του είπανε γιατί δεν έρχεσαι να το κάνεις. Mm-hmm. Αλλά ένας άνθρωπος που το έχει οραματιστεί και θα μου συγχωρήσεις τη λέξη mm-hmm. το γουστάρει. Mm-hmm. Καλά, είναι και μεράκι, άλλος το λέει και βίτσιο. Ναι. Μεράκι είναι όμως. Ναι. Πρέπει να το θες για να το κάνεις. Mm-hmm. Γιατί η καιρή είναι δύσκολη και η δουλειά πολύ. Κρατάω, το διορθώνουμε. Ναι. Και θα δώσω την απάντησή σου όπως την κατάλαβα εγώ, ξεκινώντας με τη λέξη διορθώνουμε. Νομίζω εμένα θα με καλύπτει. Ναι. Το ότι ένας πολιτικός λέει διορθώνουμε σημαίνει ότι δεν παίρνει κάτι από τον επόμενο, από τον προηγούμενο, το φέρει στον επόμενο. Όχι και να τίποτα. Το συνεχίσει αυτό τέλος. Όχι όπως με τίποτα. Ωραία. Πάμε λίγο τώρα στο πώς βλέπει η κοινωνία τη Νέα Σμύρνη, τι μεταφέρει η κοινωνία σε μια υποψήφια και τι θέλει η υποψήφια να δώσει στην κοινωνία. Όλοι μου είπανε μίλα με τη Δελγιάννη για την καθημερινότητα. Διπλοπαρκαρισμένα. Αποκομιδή, σκουπίδια, δέντρα. Σταθέτω όλα σε ένα κουβά. Ναι, ναι. Δεν σου λέω κάτι που δεν ξέρεις, ναι, ναι. Γιατί περπατάς και πολύ. Ναι. Το βλέπω, συναντιόμαστε και συχνά έξω. Μπάζα, έργα. Ο πολίτης λοιπόν τελικά δεν ενδιαφέρεται αν είναι Δηληγιάννη. Ενδιαφέρεται να του λύσεις την καθημερινότητα. Η καθημερινότητα και λόγω έργων τα οποία άργησαν να ολοκληρωθούν, άργησαν να ξεκινήσουν. Οι συμβάσεις τους διεκόπησαν για πολλούς και διάφορους λόγους. Μείναν στα μπετά. Πώς νομίζεις ότι θέλεις να... και πώς μπορείς τελικά, γιατί και εσύ ξέρεις μέχρι πού μπορεί ένας δήμαρχος και εγώ έχω μια ιδέα. Πώς νομίζεις λοιπόν ότι μπορείς να βελτιώσεις την καθημερινότητα του Νεοσμυρνιώτη και πόσο σύντομα, η ερώτηση δεν είναι χρονική να πεις σε 2 χρόνια, γιατί ξέρεις και εσύ πολύ καλά ότι όταν κάτι χαλάει πολλά χρόνια δεν φτιάχνεται σε έναν. Θέλει ολόκληρο μηχανισμό. Πώς νομίζεις λοιπόν ότι μπορεί να βελτιώσεις την καθημερινότητα του μέσου Νεοσμυρνιώτη? Λοιπόν, θα πρέπει να γίνουν άμεσες παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς. Να ξεκινήσουμε να, τώρα αυτά που λες θα τα πάρω ένα τομέα. Ναι, βέβαια. Δεν γίνεται. Απλά είναι η καθημερινότητα, έτσι. Ναι, καθημερινότητα που σπάει σε κάποιους τομείς. Ναι, ναι, βεβαίως. Ένας τομέας είναι τα διπλοπαρκαρισμένα που μου είπες, άρα να πω τη στάθμευση, τη θέα τα διαλέγω. Και το κυκλοφοριακό γενικά. Ναι. Καταρχήν πρέπει να γίνει κυκλοφοριακή μελέτη, αυτό είναι σίγουρο. Mm-hmm. Έχει γίνει με παλιότερο δήμαρχο, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Εγώ είμαι υπέρ της επιστημοσύνης, υπέρ των ανθρώπων που γνωρίζουν ένα θέμα και υπέρ των δημάρχων που ακούνε αυτούς που γνωρίζουν και δεν κάνουν ότι τα γνωρίζουν όλα. Εμένα τα πτυχία μου δηλαδή είναι φιλοσοφική και πολιτικό τμήμα νομικής και μεταπτυχιακό στην πολιτική επικοινωνία, τελεία. Mm-hmm. Δεν είμαι συγκοινωνιολόγος, οικονομολόγος, δεν είμαι. Είμαι αυτά. Mm-hmm. Άρα τα άλλα θέλω ειδικούς για να μου μιλήσουν και εγώ σαν καλή μαθήτρια να τα ακούσω, να τους στηρίξω και να δουλέψουν. Το κρατάω αυτό. Ένας εύκολος τρόπος, αρκετά εύκολος, είναι ότι τα πεζοδρόμια της Νέας Μήνης είναι πολύ μεγάλα. Αυτά τα πεζοδρόμια μπορούν να κοπούν στη μέση και το μισό πεζοδρόμιο να διευθετηθεί σε κάθετες θέσεις παρκαρίσματος. Αυτό... Αυτές τις σαγωνίες, ναι, που είναι. Αυτό, μισό τετράγωνο. Αυτό που yeah. έχει γίνει σε πολλούς δήμους δημιουργεί μία διαδικασία σε σχέση με τα οριζόντια παρκαρίσματα να είναι επί 2+. Δηλαδή, αν yeah. παρκάριζες 10, τώρα θα παρκάρεις 23. Έχει ομοίου τέτοια. Άρα, νομίζω έχει ομοίου τέτοια. Λίγα. Ναι. Αλλά με αυτόν τον τρόπο
ξεκινώντας από το κέντρο και πηγαίνοντας προς την περιφέρεια, κάνεις επί δύο τις θέσεις πάρκινγκ συν. Επικοινωνιολόγος το έχει πει αυτό ή είναι δική σου και εκτέλεση? Αυτό είναι από το περπάτημά μου. Okay. Από το πολύ περπάτημα. Ναι, ναι. Βέβαια το έχω ρωτήσει αν είναι εφικτό σε μηχανικούς, γιατί πλέον για να διαμορφώσω το πρόγραμμά μου μιλάω με ειδικούς ανατομέα, όπως σου είπα δεν μ' αρέσει ο ξερόλας, έχω πρόβλημα. Οι καθηγήτριες πάντα έχουν με τους ξερόλες πρόβλημα. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπορεί να δημιουργηθεί και κάρτα στάθμευσης για τον μεν δημότη δωρεάν, για τον δε επισκέπτη με ένα μικρό αντίτιμο, όπως είναι και στο Δήμο Αθηναίων. Οπότε ο μεν δημότης θα βρίσκει σίγουρα τη θέση του, αλλά θα υπάρχουν και κάποιες θέσεις για τον επισκέπτη. Αυτό ανά τη Νέα Σμύρνη ή μόνο στο κέντρο? Γιατί εσύ ξέρεις ότι η Νέα Σμύρνη είναι. Ο επισκέπτης θα είναι στο κέντρο, ναι, ναι, που έρχεται για ψυχαγωγία και για εμπορικό κατάστημα. Ο δημότης θα είναι σε όλη την περιφέρεια. Σε όλη την περιφέρεια. Θα είναι παντού. Ένα ξεκίνημα, ναι, σου λέω, πρώτο, εύκολο. Τα έργα τα οποία έχουν ήδη γίνει και προχωράνε, έχουν αυτές τις προβλέψεις? Γιατί δεν θα τολμήσω να ρωτήσω αν θα τα κάνουμε πίσω αυτά τα έργα. Τα έργα τα έχουν. Δεν τα έχουν οι παλιοί δρόμοι μας, τα παλιά μας πεζοδρόμια. Η Εφέσου δηλαδή το έχει? Η Εφέσου το έχει. Άρα, αν κάποιος θέλει να δει τι λες, κοιτάει την Εφέσου. Συμβαίνει εκείνο. Αυτά λοιπόν μπορούν να γίνουν άμεσα. Mm-hmm. Τώρα, τα σκουπίδια μας κάνουμε διακυμάνσεις. Δηλαδή, άλλη φορά υπάρχει περισσότερο προσωπικό στην καθαριότητα και βλέπεις ότι η πόλη είναι σε καλύτερη κατάσταση, αλλά επειδή δεν υπάρχει τόσο προσωπικό όσο πρέπει, κάνουμε κοιλιές. Mm-hmm. Δηλαδή όταν φεύγουν τα οκτάμινα και τελειώνει ο ΑΕΒ, βρωμίζει η πόλη. Δεν ανανεώνονται αυτά. Ναι, αλλά μέχρι να ανανεωθεί αυτό σου περνάνε 4 μήνες. Ναι. Και υπάρχει ένα πράγμα το οποίο δεν έχει ροή. Ναι. Λοιπόν, οφείλει όμως ο επόμενος δήμαρχος να ασχοληθεί με την αναδιοργάνωση της καθαριότητας κάτω, ναι, με... πώς να το πω, ανάθεση υπευθυνότητας στους επόπτες, γιατί εκεί παίζεται όλο το σύστημα στην καθαριότητα, mm-hmm, ότι θα πρέπει να ελεγχθούν. Mm-hmm. Και θα πρέπει ο επόπτης που κάποια κλαριά είναι σε συγκεκριμένη γωνία και τα βλέπω εγώ περνώντας για να πάω κάθε πρωί από το σπίτι μου στο Μινέτα, γιατί πάω και έρχομαι με τα πόδια, εγώ η ίδια δεν μου τα είπανε απλώς, θα πρέπει να μου πει γιατί είναι εκεί μια εβδομάδα. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, αυτό πλέον μπαίνουμε στον τρόπο διοίκησης του Δήμου, mm-hmm, που θα πρέπει η επαφή όλων των βαθμίδων διοίκησης, ξεκινώντας από τον εργάτη καθαριότητας, το διοικητικό υπάλληλο, τον προϊστάμενο, το διευθυντή, τον αιρετό, το δήμαρχο, θα πρέπει να υπάρχει ένας άλλος τρόπος διοίκησης, όχι κάθετος, οριζόντιος, με συνεχείς επαφές, με πλήρη συνεργασία, όπου συνολικά και συλλογικά θα αναλαμβάνουν την ευθύνη αλλά και τα εύσημα. Ναι. Πάντοτε όταν σκέφτομαι ένα πρόβλημα εγώ, οτιδήποτε πρόβλημα, βλέπω δύο δρόμους. Την πρόληψη και την καταστολή. Ναι. Μου περιέγραψες την καταστολή. Ναι, γιατί πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Με δεδομένο ότι κανένας πολίτης σε κανένα δήμο δεν είναι το υπόδειγμα. Δεν είναι. Και τα σκουπίδια τους θα πετάξουν θα το εκεί που δεν πρέπει και τα μεγάλα ογκώδη θα πετάξουν θα εκεί που δεν πρέπει. Πρέπει να τον εκπαιδεύσεις. Πώς θεωρείς, γιατί έχει γίνει και μια προσπάθεια μέχρι σήμερα και ψηφιακά πάνελ βλέπω και διαφημιστικά φυλάδια έχω δει και λίγο στα social έχω δει. Πώς νομίζεις λοιπόν ότι κατά την πιθανή δική σου δημαρχία μπορούμε να έχουμε και πρόληψη? Μέσα στα σχέδιά μου είναι η αναζωογόνηση της γειτονιάς. Τώρα σε πάω από το ένα θέμα στο άλλο. Αλλά θα το συνδέσεις, είμαι σίγουρο. Αλλά αυτά που με ρωτάς θέλουν μία εκπαίδευση συνείδησης δημοτών, η οποία για να γίνει θα πρέπει να αποκατασταθεί η σχέση εμπιστοσύνης δήμου και δημοτών. Ναι. Δηλαδή, χρόνος δηλαδή πολύ, όχι το προεξοφλώ εγώ αυτό. Αλλά πρέπει το δέσιμο του Δήμου, της διοίκησης με τους δημότες, ναι, να είναι τέτοιο που να θέλουν να συνεργαστούν με το Δήμο για να τον κρατήσουν καθαρό. Σωστά. Θα πρέπει να τους πείσεις τους δημότες ότι είναι δικός τους, ότι είναι δικός τους ο Δήμος και ότι εσύ πασχίζεις μαζί τους και να σε δουν ότι τρέχεις και ότι πασχίζεις
και μετά θα σε βοηθήσουν, είμαι απολύτως βέβαιη. Mm-hmm. Δηλαδή, τι θέλω να πω, θα πρέπει η σχέση αυτή να οικοδομηθεί όχι απλά με ένα φυλάδιο. Mm-hmm. Θα πρέπει να αναζωογονηθεί η γειτονιά. Θα πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα και ο Δήμαρχος αλλά και η αιρετή να κατεβαίνουν στη γειτονιά, να γίνει μια μάζοξη της γειτονιάς στην πλατεία της, όπου σε αυτή την πλατεία που μπορείς να την έχεις φτιάξει, που μπορείς να ενώσεις τους κήπους των οικοδομικών τετραγώνων και να κάνεις ένα τέτοιο κήπο πλατεία, όπου εκεί θα βρίσκονται οι κάτοικοι και εκεί μπορούν να πούν τα προβλήματά τους, να δημιουργηθεί μια ομάδα εθελοντών της γειτονιάς. Αυτή η ομάδα εθελοντών να είναι σε συνεργασία με τον αιρετό της γειτονιάς, mm-hmm. που θα μεταφέρει το πρόβλημα. Στη ρίζα το πας δηλαδή, καταλαβαίνω. Το πάω στη ρίζα, γιατί σαν δασκάλα πρέπει να το πάω στη ρίζα για να mm-hmm. το λύσω. Γιατί τα άλλα με το φυλάδιο είναι ένα φυλάδιο. Εντάξει, είναι πεπερασμένο, είναι πεπερασμένο. Θα πρέπει λοιπόν να μπούμε σε άλλη νοοτροπία. Mm-hmm. Θα πρέπει να χτίσουμε τη σχέση δημότη και δήμου. Mm-hmm. Θα πρέπει καταρχήν να πιστεί ο δημότης ότι εσύ το κάνεις αυτό γιατί αγαπάς το Δήμο και γιατί θες να δουλέψεις και γιατί θες να το φτιάξεις. Αυτή την σχέση εντιμότητας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης που τόσα χρόνια έχω μαζί τους, εκεί ποντάω. Mm-hmm. Δηλαδή, εκεί θα επενδύσω. Σε αυτή τη σχέση θα στηριχτώ, την οποία θα αναβαθμίσω, την οποία θα κατακαιρματίσω στις γειτονιές και με συνεχή επαφή. Όταν λοιπόν ο Δήμαρχος είναι από το πρωί στις 8 μέχρι το βράδυ στις 8 στο Δημαρχείο και όταν το ξέρει ο Δημότης, γιατί μπορεί να πάει να τον βρει ό,τι ώρα θέλει, όταν βλέπει ότι πασχίζουμε όλοι μαζί και ο Δήμαρχος τους κυνηγάει και οι άλλοι κυνηγάνε τον Δήμαρχο, θα μπει και αυτός μέσα στο κυνήγι του. Σίγουρα δεδομένου του χρόνου μπορεί να δουλέψει λίγο ρομαντικό, το βλέπω, είναι, αλλά ας είμαι εγώ απεσιόδοξος. Είναι ουσιώδες. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι ουσιώδες. Ας είμαι εγώ απεσιόδοξος. Δηλαδή χρειάζεται μία άλλη σχέση υπαλλήλων και δήμου για να είναι αποτελεσματικό το σύστημα διοίκησης, είτε είναι στην καθαριότητα, είτε οπουδήποτε είναι, και μετά αναβάθμιση και τις σχέσεις δήμου-δημότη για να μπορέσει να συμμετέχει και αυτός και να λέει δεν θα το κατεβάσω, τι να σου πω, τον καναπέ, αν δεν ειδοποιήσω. Ναι, ναι, όχι, είναι ξεκάθαρο και συμβαίνει. Και βέβαια, μπορούμε όλο το smart σύστημα, τα smart cities, που ειδοποιείς μέσω του κινητού, να τα τελειοποιήσουμε για όλα τα θέματα του. Για να τα γνωστοποιήσετε και περισσότερο. Αλλά και να τους εκπαιδεύσουμε. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, γιατί δεν θα πω οι μεγάλοι, γιατί και εγώ μεγάλη είμαι, θα πω η γενιά μας δεν έχει εξοικειωθεί με όλο αυτό. Όχι ακόμη. Επομένως, θα πρέπει τη γενιά μας να την εκπαιδεύσουμε. Και είναι εύκολο. Mm. Να τη μάθουμε να πληρώνει τα τέλη, να βγάζει tap σε 5 λεπτά από το σπίτι του και να μην θέλει 10 μέρες στο Δημαρχείο, να μην θέλει μέσον για να το πάρει νωρίτερα. Υπάρχουν λύσεις για τα θέματα. Ψηφιοποίηση λοιπόν λες. Ψηφιοποίηση, αλλά που θα την μάθει στο δημότη. Όχι ψηφιοποίηση που θα την κάνει μόνο η κόρη μου. Σαφώς. Ψηφιοποίηση που θα μάθω κι εγώ να την κάνω. Θα μείνω στο κομμάτι αυτό. Δύο λέξεις. Δημοτική αστυνομία. Νομίζω δεν χρειάζεται να βάλω ούτε ρήμα. Χρειάζεται να κάνω ούτε ερώτηση. Γιατί, τι συμβαίνει. Γιατί η ασφάλεια είναι από τα πολύ βασικά θέματα. Νιώθουμε όλοι ανασφαλείς. Οφείλουμε να προστατεύσουμε την πόλη μας. Και όχι, δεν εννοώ μόνο την πλατεία. Ξεκινώντας από την πλατεία πάμε και προς την περιφέρεια. Οφείλουν τα παιδιά μας να έχουν την άνεση να πάνε βόλτα με το φίλο τους ή να γυρίσουν από το φροντιστήριο. Τι συμβαίνει με τη δημοτική αστυνομία, γιατί δεν έχουμε, πες μου. Συμβαίνει ότι καταργήθηκε η δημοτική αστυνομία. Είχαμε κάνει αίτηση στο Υπουργείο Εσωτερικών πριν από 5-4 χρόνια, γιατί μας είχαν πει ότι θα ξανασυσταθεί. Mm-hmm. Δεν έγινε. Τώρα είναι στις προκηρύξεις της κυβέρνησης. Θεωρώ δηλαδή ότι θα γίνει. Mm-hmm. Γιατί έχει καταλάβει και το κράτος και η κυβέρνηση ότι το θέμα ασφάλειας είναι πρώτιστο και ότι οι Δήμοι μόνο με το security δεν μπορούν να λειτουργήσουν και θέλουν δημοτική αστυνομία. Mm-hmm. Πάντως το θέμα ασφάλειας είναι βασικό, πρέπει να το επιλύσουμε. Πέραν της ασφάλειας, ξέρεις καλά ότι η δημοτική αστυνομία γράφει και παραβάσεις. Παραβάσεις από τραπεζάκια, τα πεζοκαθίσματα μέχρι παρκαρισμένα. Αυτό είναι εύκολο το να τα βγάλεις τις παραβάσεις. Μην μείνουμε
Το θέμα είναι η παραβατικότητα, ναι, και το θέμα είναι η ασφάλεια που νιώθει ο πολίτης. Η αστυνόμευση, η κανονική αστυνόμευση. Εμένα η βασική αστυνόμευση είναι αυτή που με απασχολεί. Είναι αυξημένη αρκετά. Δηλαδή το τραπεζάκι, αν είναι και ένα τραπεζάκι παραπάνω και δεν το πιάσαμε και χάσουμε, ξέρω εγώ, 100 ευρώ, ας τα χάσουμε. Mm-hmm. Αλλά αν χτυπήσουν ένα παιδί. Καλά, εντάξει. Ναι, αλλά μα συμβαίνει, Πέτρο. Συμβαίνει, βεβαίω συμβαίνει. Δυστυχώς συμβαίνει, συμβαίνει και άσχημα. Και είχαμε και άσχημα φαινόμενα πάρα πολλά. Mm-hmm. Δηλαδή μέσα στην πόλη μας. Βέβαια σε όλα τα αστικά κέντρα γίνεται, αλλά μας μανιάζει η πόλη μας. Πρέπει να περιφρουρηθεί η ασφάλεια και η ελεύθερη μετακίνησή μας. Θα βασιστείς στο τι θα δεχτεί το Υπουργείο, λοιπόν, για να λυθεί αυτό? Όχι. Ευελπιστώ ότι θα το κάνουν, δηλαδή όχι ευελπιστώ, θεωρώ ότι θα το κάνουν. Mm-hmm. Έχουν συνειδητοποιήσει ότι θα το κάνουν, έχω μιλήσει και με ανθρώπους, mm-hmm, είναι στη διαδικασία. Ναι, αυτό λέω, θα βασιστεί στην κυβέρνηση, λοιπόν. Γιατί κάποιος θα μπορούσε να σου πει, βέ αδερφέ, γιατί το security να φυλάει το Γαλαξία, ας πούμε, όχι, και το μουσείο, όχι, και δεν φυλάει μια γειτονιά. Δεν θα φυλάει τίποτα από αυτά. Okay. Θέλω να το ακούσω αυτό. Θα φυλάει τις γειτονιές που έχουν ανάγκη. Που έχουν ανάγκη. Θα φυλάει έξω από σχολεία που δυστυχώς έχουμε πολύ παραβατικότητα. Βεβαίως. Θα φυλάει αυτά που πρέπει να φυλάξει. Το ιδιωτικό security. Το ιδιωτικό, λοιπόν, security. Δυστυχώς. Και ελπίζω να ενισχυθούμε και από δημοτική αστυνομία, από το, ναι, κράτος. Ελπίζω. Το κρατάω το μείγμα και κυρίως κρατάω το ότι το ιδιωτικό security εσύ θα του δώσεις άλλο ρόλο. Και όταν λέμε security, δεν εννοούμε παιδάκια που κάνουν βόλτα. Ναι. Εννοούμε security που είναι έτοιμη. Αυτό θα έπρεπε να εννοούμε. Για τον παραβατικό. Ναι. Δηλαδή για τη δύσκολη, ναι, περίπτωση. Που τους επιτρέπει. Ναι, για τη δύσκολη περίπτωση. Ναι. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν πια μέσα στις πόλεις δύσκολες περιπτώσεις. Mm-hmm. Αυτό. Να φύγουμε λίγο από την καθημερινότητα. Θέλω να δεις τη Νέα Σμύρνη λίγο από ψηλά. Σαν να είσαι σε ένα αεροπλάνο την ώρα που κατεβαίνει. Προφανώς ξέρουμε και οι δύο και προφανώς ξέρουν και οι νεοσμυρνιώτες ότι η γη πλέον κοντεύει ή έχει τελειώσει. Νομίζω, λοιπόν, ότι η μελλοντική δήμαρχη, και όχι μόνο, ναι, της επόμενης τετραετία, δεν είναι, πενταετία, της επόμενης πενταετίας, δεν έχετε ιδιαίτερο περιθώριο, αν και μπορεί να υπάρχουν διαθέσιμα ταμιακά, για πολλά έργα επιφανείας. Αν, λοιπόν, δεις τον εαυτό σου ως δήμαρχος στο τέλος της πενταετίας, νιώθεις ότι θα δώσεις βάρος στις υπηρεσίες προς τους πολίτες ή στα έργα επιφανείας προς τους πολίτες, και αν έχεις μία αίσθηση με τι μείγμα, δεδομένου ότι η γη δεν υπάρχει και πρέπει κυρίως να νοικιαστεί, ναι, ή να αγοραστεί με κάποιο τρόπο. Δεν είναι αυτό που με απασχολεί. Όντως δεν υπάρχει, αλλά δεν είναι αυτό που με απασχολεί. Mm-hmm. Με απασχολεί να στηθούν οι δομές. Ναι, σε γη θέλει όμως αυτό. Θέλει κάπου να χτιστεί. Όχι, και καλά. Ας πούμε τι έχω στο μυαλό μου. Το πρώτο που για μένα είναι πάρα πολύ βασικό, θα μου πεις, μας το λες από την ώρα που ήρθες με άλλους τρόπους, θα το ξαναπώ, είναι η παιδεία. Okay. Να προσέξεις το Σεπτέμβριο, γιατί είναι ο μήνας των φάουλ. Συμβαίνει αυτό. Όχι δικό μου. Τον φάουλ, εγώ δεν τοποθετήθηκα σε ονόματα. Από τον Οκτώβριο όμως η παιδεία, υπάρχει δέσμευση προσωπική δική μου και σαν εκπαιδευτικός και σαν μάνα και σαν γιαγιά, είναι το πρώτο το οποίο έχω στο πρόγραμμά μου. Και θεωρώ, όπως είπα και πριν, ότι όλα συνδέονται με την παιδεία. Να θυμηθούμε και λίγο, να σε διακόψω, να θυμηθούμε λίγο ως δημοτική αρχή ποιος είναι ο ρόλος σας στην παιδεία και μέχρι πού έχετε επέμβαση, γιατί ξέρω ότι το κτηριακό δεν είναι θέμα του Δήμου, να ξέρουν και οι πολίτες που φταίει ο Δήμαρχος και που δεν φταίει. Πες μου εν συντομία, λοιπόν, πού φτάνει το χέρι της Δημοτικής Αρχής στην παιδεία. Κοίταξε να σου πω, αν θέλουμε να πούμε τα συν, επί αντιδημαρχία Τζουλάκη χτίστηκαν τα σχολιά, από τον ΟΣΚ βέβαια, mm-hmm, σε όλη τη Νέα Σμύρνη. Mm-hmm. Βέβαια, επί των ημερών μας μπήκαν και τα ΠΡΟΚΑΤ. ΠΡΟΚΑΤ όμως αίθουσες υπήρχαν στον Οικομηδίας και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Mm-hmm. Αλλά δεν το κάνει χειρότερο ή καλύτερο αυτό. Το κατάστημα υπήρχε και στο 12ο Δημοτικό Σχολείο. Πράγματι. Αλλά δεν έχει νόημα τώρα να βάζουμε ποιο έκανε τα ΠΡΟΚΑΤ και ποιο έκανε σαφώς τα ΠΡΟΚΑΤ. Άλλωστε αυτό καταδικάστηκε, mm-hmm, στο ξανάπα. Ο κόσμος θέλει να ακούσει το σχολείο του παιδιού του βγαίνοντας η Δελιγιάννη τι θα γίνει από 9 Οκτώβρη. Mm-hmm. Από 9 Οκτώβρη, λοιπόν, τα κονδύλια για την παιδεία στη Νέα Σμύρνη θα υπερδιπλασιαστούν. Όσα λεφτά έχουμε, εγώ έχω σκοπό τουλάχιστον για ένα χρόνο να τα δίνω στην παιδεία. Mm-hmm. Ξεκινώντας από την υλικοτεχνική υποδομή,
στήριξη, βάψιμο μέσα έξω, να γίνουν φιλικά, το παιδί να τα αγαπάει και να μην πηγαίνει με το ζόρι γιατί το ένα φέρνει τ' άλλο. Στήριξη με ένα πλέγμα ψυχολόγων τόσο από την κοινωνική υπηρεσία όσο και από το κέντρο πρόληψη Ήλιος για όλα τα θέματα bullying και παραβατικότητας μέσα και έξω στα σχολεία. Είναι αυξημένο και αυτά. Έχω σκοπό να στηρίξω τους συλλόγους γονέων, εννοώ και υλικοτεχνικά αλλά και οικονομικά, γιατί συνεργάζομαι πολλά χρόνια και εκτιμώ τις δραστηριότητές τους, με επιχορήγηση ανά χρόνο. Το κοινωνικό φροντιστήριο, εκτός από γυμνάσιο Λύκειο, θα επεκταθεί για διάβασμα παιδιών δημοτικού και για γνώση computers. Mm-hmm. Κάτι που έχω σκοπό είναι να υιοθετηθούν τα παιδιά, εντός εισαγωγικών το υιοθετηθούν, από την Ύμβρο, από τα σχολιά της Ύμβρου, να τους παρέχουμε διαδικτυακά φροντιστηριακή στήριξη, γιατί οφείλουμε σαν Νέα Σμύρνη. Είστε και πολύ κοντά στο Σύλλογο των Ύμβριων, πολλά χρόνια. Και, έχουμε... και στην Ύμβρο κατευθείαν μάλιστα. Ναι, ναι. Θα το πω αυτό. Και μάλιστα σκέφτομαι να δημιουργηθεί μια Ακαδημία Καλών Τεχνών. Έχω και το πού στο μυαλό μου, αλλά δεν θέλω να τα πω όλα αμέσως. Παρακαλώ. Θα δούμε και το πρόγραμμά σου, άλλωστε. Θα υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες των παιδιών να ασχοληθούν με πολλά πράγματα, mm-hmm. Με πολλά καλλιτεχνικά, οραματικά, θέλω να πω, πράγματα, mm-hmm. όχι μόνο τα πολύ στατικά που έχουμε μέχρι τώρα. Και από εκεί, σε συνεργασία με πανεπιστήμια που έχω ήδη μιλήσει, τους χορηγούνται και πιστοποιήσεις, δηλαδή μπορούν να έχουν και ένα μπόνους. Εν πάση περιπτώσει, η παιδεία είναι για μένα το α και το μ. Γιατί η νέα γενιά θα πρέπει να στηριχτεί μαζί με την εκπαιδευτική κοινότητα, την εξαιρετική της Νέας Σμύρνης, αλλά και τους συλλόγους γονέων και την Ένωση Γονέων. Να ρωτήσω κάτι από αυτού. Καταρχήν, είναι ωραιότατο και νομίζω ότι όποιος ακούει και τα μισά να πιστέψει, γιατί ξέρεις, υπάρχει και μια αίσθηση για τους πολιτικούς, ειδικά αυτή την περίοδο. Είναι ωραίο. Τα κονδύλια της χρηματοδότησης θα κοπούν από κάπου, θα χρησιμοποιηθεί το υπόλοιπο. Κοίταξε, του Δήμου. Γιατί θα... εγώ φαντάζομαι το 20-30% αύξηση εδώ, έτσι. Για να είμαι ειλικρινής, ναι, από πού δηλαδή το έξτρα αυτό που έγραψες. Το σκεπτικό μου είναι ότι τουλάχιστον για 2 χρόνια θα πρέπει να νοικοκυρευτούμε. Δηλαδή, σφίξιμο λοιπόν, ναι, όχι η έξοδο. Μάζεμα μου πρέπει. Αλλού σφίξιμο για να γίνει εδώ έξοδο. Μάλιστα. Δηλαδή, όπως κάνει ένα νοικοκυριό και όπως έχω μάθει τόσα χρόνια να νοικοκυρεύω το σπίτι μου, έχω σκοπό να νοικοκυρέψω τη Νέα Σμύρνη. Πράγμα που σημαίνει ότι θα αναγκαστούμε να περιορίσουμε. Στο διορθώνουμε είναι αυτό, αν το μεταφράζω σωστά. Ναι. Και ευχαριστώ. Ναι. Δηλαδή, κρατήσαμε κάποια και πάμε στο διορθώνουμε για να προχωρήσουμε. Θα αναγκαστούμε λοιπόν για κάνα 2 χρόνια να σφιχτούμε σε εκδηλώσεις, παύλα διοργανώσεις, παύλα συνδιοργανώσεις. Θα κάνουμε λιγότερα, αλλά σου είπα ότι θα είμαστε σε ανοιχτό διάλογο με τους πολίτες. Θα ξέρουν πού κόβουμε και πού δίνουμε. Mm-hmm. Θα είναι όλα τεκμηριωμένα και διαυγή, οπότε αν σε κάποιον του κόψεις 10 μέρες ιωνικές γιορτές για να του βάψεις το σχολείο, πίστεψέ με, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Ναι. Και επειδή έτσι έχω ίσως αντιθέτως, να μιλήσω, μάλιστα, αντιθέτως, να σφιχτούμε για να στηρίξουμε δομές, ναι, τουλάχιστον για 2 χρόνια, να σταθούμε γερά στα πόδια μας και μετά να φύγουμε. Μάλιστα. Είδα ότι την παιδεία την ξεκίνησες πρώτη, είδα ότι έχεις όραμα, δεν γινόταν και για την παιδεία να μην έχεις όραμα, είσαι, ναι, φιλόλογος, άνθρωπος, ναι, των γραμμάτων. Να κλείσουμε λίγο με την παιδεία. Πήρα μια πρώτη εικόνα. Δεν θα μπορέσουμε να τα κουβεντιάσουμε όλα απόψε. Όχι, βέβαια. Και να σου πω την αλήθεια, θέλω και εγώ να δω το πρόγραμμά σου. Γιατί τα προγράμματα, τουλάχιστον σε επίπεδο bullets, γιατί δεν είναι 50 σελίδες, δίνουν μια κατεύθυνση. Πάμε στο κομμάτι που ξέρω ότι αγαπάς και ξέρω ότι έχεις υπηρετήσει και προσωπικά. Πολιτισμός, αθλητισμός. Στο, ναι, κομμάτι του πολιτισμού. Είσαι πάρα πολλά χρόνια πρόεδρος στους υπηρώτες. Στο ψηφοδέλτιό σου γνωρίζουμε ότι είναι ο πρόεδρος του πολιτιστικού οργανισμού, ο οποίος έχει ένα έργο στη Νέα Σμύρνη πάρα πολλά χρόνια, με κριτική, αλλά έχει ένα έργο στη Νέα Σμύρνη και μάλιστα με επιτυχία το αποτέλεσμα του έργου. Υπάρχει κάτι στον πολιτισμό που θέλεις, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη, αλλάξεις, γιατί ο πολιτισμός δεν καλουπώνεται και δεν ορίζεται όπως ξέρεις. Πώς βλέπεις λοιπόν τον πολιτισμό την επόμενη πενταετία? Το έργο που έχει γίνει στον πολιτισμό είναι αξιόλογο,
ο Βαγγέλης Χοζατουριάν. Και Παγίου μάλιστα έχουμε πλέον και ψηφιακό μουσείο, έχουμε και βιβλιοθήκη, δεν είχαμε, έχουμε. Δεν είναι αντικείμενο αμφισβήτησης, γιατί όχι μόνο εντός Νέας Μύρνης, αλλά πανελλήνια είναι αποδεκτός. Και είναι διάσημος ο άτιμος, ναι, έχει μέχρι Θεσσαλονίκη και λοιπά. Η αλήθεια είναι, ναι. Και γι' αυτό υπάρχουν και τόσες αντιρρήσεις γύρω από το πρόσωπό του. Γι' αυτό είναι και πρώτος στους σταυρούς όμως. Νομίζω ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ούτε αντιρρήσεις ούτε σταυρή. Αυτό λέω. Ότι συνήθως, άμα είσαι πρώτος σε σταυρούς, έχεις αντιρρήσεις. Ναι, ναι, σαφώς. Λοιπόν, με τους πιο κάτω δεν έχουν λόγο να ασχοληθούν. Βεβαίως. Είναι τιμή μου που βρίσκεται στο ψηφοδέλτιό μου. Όσον αφορά τον πολιτισμό, αυτό που. Καταρχήν, ο πολιτισμός δεν έχει όρια. Σαφώς μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα που δεν έχουμε κάνει. Αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι η στήριξη του πρωτογενούς πολιτισμού, που νομίζω ότι δεν το έχουμε αγγίξει όσο πρέπει. Mm. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει να στηριχτεί το έργο των πολιτιστικών συλλόγων, που όπως είπες τους αγαπώ, τους δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, είμαι κομμάτι τους, είμαι γέννημά τους και έχω πάρα πολλά στο μυαλό μου για εκείνους. Τα πάρα πολλά σημαίνει, και τα έχω δουλέψει, κτίριο που θα συστεγαστούν τα γραφεία όλων, άρα θα γλιτώσουν τα λεφτά που δίνουν για να δίνουν στα όσοι δεν έχουν ιδιόκτητα, ναι. Γιατί ξέρω ότι έχουμε πολύ μεγάλο οικονομικό πρόβλημα όλοι οι σύλλογοι. Ο Δήμος να τους στηρίξει σε όλα τις εκδηλώσεις τους με ηχητικά, με ό,τι προσκλήσεις, αυτά. Δηλαδή να μειωθούν οι επιβαρύνσεις τους οικονομικές όσο γίνεται. Να δημιουργηθεί ένα βεστιάριο ικανοποιητικό, καλό βεστιάριο, και να υπάρχει και υπεύθυνος βεστιαρίου, για να μην αναγκάζονται να νοικιάζουν φορεσιές από έξω σε κάθε εκδήλωση του συλλόγου τους, γιατί και αυτό είναι μεγάλη επιβάρυνση. Αυτά που λέω μπορεί για κάποιον που είναι εκτός συλλόγου να μην τα καταλαβαίνει, αλλά οι άνθρωποι των συλλόγων, και εγώ είμαι τέτοιος, ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Επίσης, με μία αναβάθμιση του Γαλαξία θα τον έβλεπα να δοθεί στους πολιτιστικούς συλλόγους, δηλαδή να μπορούν να κάνουν τις εκδηλώσεις τους, όπως και στα σχολιά. Ναι. Δηλαδή να γίνει ένα πολιτιστικό κέντρο καινούριο. Αυτό θα σε ρωτάγα. Στον Άταλο, ναι. Στον Άταλο, σύγχρονο, που να στεγάσει τις πολιτιστικές εκδηλώσεις τις χειμερινές του Δήμου, και μία ανάπλαση του Γαλαξία, λίγο όμως, ας πούμε, με διαφορετικό τρόπο δοσμένη, τη σκέφτομαι, που θα μπορούν να ανοίγουν οι τζαμαρίες του, να γίνονται και open, όπως το Μέγαρο πάνω, ναι, ναι. Δηλαδή συγχρόνως να γίνονται εκδηλώσεις και έξω και μέσα, να επικοινωνεί με τον περιβάλλοντα πράσινο χώρο, και να μπορούν οι πρωτογενείς φορείς να στεγάζονται εκεί, όπου θα υπάρχει ηχητικό, θα υπάρχει ο υπεύθυνος, που θα τους καλύπτει τις ανάγκες τους, δεν θα βρίσκονται συνεχώς σε μια δύσκολη θέση, πώς θα βρούμε μικρόφωνα. Αυτά μπορεί να είναι μικρά, αλλά είναι η καθημερινότητα πρωτογενών φορέων. Αρκετά από αυτά θέλουν δουλειά. Και πρωτογενών φορέων, μα είπαμε θα δουλέψουμε, ναι, ναι, απλά θα δουλέψουμε σε όλους τους τομείς. Δύο μοτίβα θα υπάρχουν. Δουλεύω και επικοινωνώ. Δουλεύω και επικοινωνώ. Και δουλεύω, αλλά και εξηγώ τι κάνω. Οπότε τον κάνω τον άλλο συμμέτοχο. Και μαζί τον καλό να δουλέψουμε. Φεύγω, πάω στο έτερο ήμιση. Διονύση Κονιδάρης και αυτός στο συνδυασμό σου. Αθλητισμός. Υπάρχουν εδώ στο αθλητισμό αυτή τη στιγμή. Δύο σκέλια αθλητισμός. Ο αθλητισμός των μεγάλων σωματείων, ειδικά Πανιώνιος και Μήλωνας, και ο αθλητισμός που παρέχει ο Δήμος Νέας Μύρνης. Ο αθλητισμός μπαίνει σε καλούπια. Δεν είναι πολιτισμός. Οχθά ανοιχτά όλα. Ναι. Είμαστε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, μπορούμε, αλλά πάντοτε υπάρχει καλύτερα. Βελτίωση. Καταρχήν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένα αθλητικό συμβούλιο Δήμου, που θα συμμετέχουν εκπρόσωποι και των αθλητικών συλλόγων, που εκεί στην αρχή κάθε χρονιάς, ίσως και ένα εξάμεινο. Είναι αυτό που λέμε, τι αθλητισμό θέλουμε να κάτσουμε, ναι, αυτή η επιτροπή. Ναι, αλλά θα πρέπει κάποια ώρα να κάτσουμε, να μιλήσουμε για όλα, και να βρούμε τι θέλουμε και τι ταιριάζει στην πόλη. Στον πολιτισμό θέλεις το ίδιο. Και γιατί όχι.
Εντάξει, απλά δεν βεβαίως θέλω. Αλλά στον αθλητισμό, ακριβώς επειδή υπάρχουν πολλά σωματεία, θα πρέπει να ακουστούν. Και ναι, μεν σέβομαι παλιώνει ο Μήλων, αλλά και όλα τα μικρά. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Έτσι, γιατί τα παιδιά μας είναι αθλοπαιδιές και τα φιλοξενούν. Ναι, βεβαίως. Και όλα τα αθλήματα. Όχι μόνο μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Θα πρέπει όλα. Την ενόργανη γυμναστική, το καράτε, δηλαδή έχουμε πάρα πολλές σχολές. Και θα έλεγα ότι πολλά πράγματα τα έχουμε στο μυαλό μας. Τα κάναμε κάποτε. Μπορεί να ήταν σωστά τότε που γίνονταν. Αλλά θέλουν επικαιροποίηση γιατί αλλάζουν πολλά πράγματα. Αυτό δεν το έχουμε κάνει. Δηλαδή έχουμε πάρει μια πεπατημένη και την δουλεύουμε 20 χρόνια. Στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στην κοινωνική πολιτική. Δεν είναι έτσι όμως. Στα σχολιά δεν είναι έτσι. Τρέχουν οι ανάγκες. Άρα θα πρέπει αυτός ο δήμαρχος, αυτή η δημοτική αρχή, αυτή η διοίκηση να επικαιροποιήσει την κάθε κατάσταση σε επαφή με τους φορείς της κάθε κατάστασης και να διαγράψουν το τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Δεν είναι ίδιο με το πρόπερση και το αντιπρόπερση. Ικανοποιητικό, δίνεις πινελιές σε όλο σου το, το πρόγραμμα. Ναι, σαφώς. Σαφώς και θα ξαναβρεθούμε. Πάμε στο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής, το οποίο πάντοτε ο Δήμος ήταν ευαίσθητος. Ίσως κάποιες φορές λιγότερο, ίσως κάποιες περισσότερο, αλλά πάντοτε ήταν ευαίσθητος, μεγάλα κονδύλια. Πάντοτε άνθρωποι που εργάστηκαν, ειδικά ο Νότης ο Γιατζίδης, τουλάχιστον εγώ δημοσιογραφικά έχω μια εικόνα, ο οποίος είναι σούπερ εργατικός και επικοινωνιακός. Αυτό το δουλεύουμε και επικοινωνούμε. Το έχει, μπορώ να το επιβεβαιώσω εγώ. Θεωρείς ότι η Νέα Σμύρνη την επόμενη πενταετία χρειάζεται περισσότερη κοινωνική πολιτική, και αν ναι, πού? Και χρειάζεται γιατί έχει δημιουργηθεί μία ομάδα νεόπτωχων. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι καταγεγραμμένοι στις κοινωνικές δομές που είναι οι άποροι με τα πολύ λίγα λεφτά. Δυστυχώς τα μνημόνια και η επιδημία το COVID δημιούργησε μία νέα γενιά, να το πω έτσι, πτωχών που δεν τους έχουμε καταγράψει σαν Δήμος. Γιατί πολλά μαγαζιά έκλεισαν, άνθρωποι μείναν άνεργοι. Αυτοί δεν είναι καταγεγραμμένοι. Μπορεί και να ντρέπονται να έρθουν και να καταγραφούν. Αυτό θέλω να πω. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας που δεν τον έχουμε αντιληφθεί ότι ο άνθρωπος υποφέρει και έχει πρόβλημα. Και μπορεί να μην έχει για να πάρει κρέας. Πώς θα τους καταγράψουμε αυτούς? Από την αρχή. Τι εννοείς από την αρχή, να κάνουμε υπογραφή, πώς το εννοείς? Από την αρχή εννοώ, ας πούμε, ένας εύκολος τρόπος είναι τα σχολιά. Okay. Σε επικοινωνία με το Σύλλογο Γονέων και το Διευθυντή. Ναι. Γιατί ο Σύλλογος Γονέων. Από τα παιδιά τους δηλαδή. Από τα παιδιά και ο Σύλλογος Γονέων, από τη μάνα, από τον πατέρα, από την επαφή με έχουν την οικογένεια. Καλύτερη εικόνα εκείνη. Και αν διοχετεύσεις την πληροφορία και εσύ στους Συλλόγους Γονέων και οι Σύλλογοι Γονέων προς τα κάτω, και βέβαια ο τρόπος προσέγγισης είναι ουσιαστικός, αλλά ταυτόχρονα με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Και πολύ ευαίσθητος φυσικά. Τότε θα μπορέσει να τα μαζέψει, άμα θέλει. Και θα πρέπει και αυτή η ομάδα συμπολιτών μας να καλυφθεί. Άρα, κοινωνική πολιτική περισσότερη και το παντεύω με το οικονομικό σημάζεμα. Ναι. Όπου σε ακούω όλα να μου λες περισσότερο, όπου σε ακούω να μου λες περισσότερο, θα θυμάμαι το σημάζεμα. Δεν θέλω να σε ρωτάω συνεχώς λοιπόν ποιες είναι οι πηγές. Όχι. Σημάζεμα μου λες. Το σημάζεμα σημαίνει από τα υπάρχοντα κάτω από τα μισά. Mm-hmm. Και αυτά σταδιακά διατίθεται σε τέτοιου τύπου ανάγκες. Πες μου κάτι, να μείνω λίγο στο σημάζεμα και προσωπική μου απορία. Είμαι σίγουρος ότι δεν μου περιγράφεις σπατάλες. Μου δημιουργείται όμως η απορία αν μου περιγράφεις σημάζεμα σε πράγματα τα οποία θα μπορούσαν και να μην έχουν γίνει. Γιατί αυτό είναι το σημάζεμα. Ή σπατάλη ή θα μπορούσε και να μην γίνει. Κοίταξε να σου πω κάτι. Πολλά πράγματα... Αχρίαστα, ας πούμε. Αυτό λέμε. Δεν μπορείς να τα πεις αχρίαστα. Γιατί εκτός από το να δώσεις ψωμί και κρέας, θα πρέπει να δώσεις και ψυχαγωγία. Γιατί θα πρέπει να καλύψεις και την ψυχική υγεία των δημιουργών. Χαμηλά στις προτεραιότητες όμως. Βάλαμε και άλλα ανάμεσα εμείς οι δύο τώρα. Συγγνώμη, θέλω να πω ότι θα πρέπει να του κάνεις και μια εκδήλωση. Γιατί ο άνθρωπος που δεν έχει λεφτά θα πρέπει δωρεάν να μπορέσει να βγει από το σπίτι του. Να βγει όμως. Πρώτα θα του βάλεις τη δημοτική αστυνομία να τον προσέξει και μετά η εκδήλωση. Αν το κλείσεις μέσα και του δώσεις ψωμί και κρέας, θα θέλει ψυχολόγο. Θα σκάσει φυσικά. Ναι. Αυτά όλα θέλουν μια ισόρροπη μεταχείριση. Βέβαια δεν θα τον βγάλεις 10 φορές, θα τον βγάλεις 2 ή 3. Θα του κόψεις τις 7. Άρα προτεραιότητες μου περιγράφεις. Ναι. Μου περιγράφεις ίσως και μια διαφορά προτεραιοτήτων.
Γιατί αν μου λες ότι για να βγει από το σπίτι πρέπει να έχει ασφάλεια, πρέπει να είναι καθαρό το πεζοδρόμιο του και δεν πρέπει να σπάει το πόδι του κατεβαίνοντας προς το άλσος. Όχι τίποτα και πρέπει το σχολείο του παιδιού του να είναι φρεσκοβαμένο και να είναι όμορφο. Mm-hmm. Λοιπόν, θα βγει τρεις φορές. Θυμάμαι ένα αστείο το οποίο... Και σιγά σιγά, σιγά σιγά του χρόνου θα είναι τέσσερις και του παραχρόνου πέντε. Δηλαδή, ναι, βέβαια, κατάλαβα. Σιγά σιγά. Θυμάμαι ένα χιουμοριστικό που μου είχε πει κάποτε κάποιος. Πήγαμε, λέει, ακούσαμε το Ρουβά, αλλά γυρίσαμε σπίτι και χτυπήσαμε στο πεζοδρόμιο. Αλλά είναι άλλη γλύκα, λέει, να έχει χτυπήσει έχοντας ακούσει το σάκι και άλλη γλύκα χωρίς να ακούσει το σάκι. Σωστό. Οπότε, είναι σωστό, αλλά είναι και πολύ ειρωνικό. Οπότε νομίζω ότι οι προτεραιότητες. Νομίζω ότι οι προτεραιότητες είναι κάτι το οποίο θα πρέπει με τα δικά σου κριτήρια ίσως και να αλλάξεις. Ίσως και να αλλάξεις τις προτεραιότητες. Θα τις αλλάξω. Αυτό λέω, ίσως. Ίσως, κακώς βάζεις το ίσως. Okay. Είμαι αποφασισμένη να τις αλλάξω. Σας λέω από πού θα τα πάρω, σας λέω πού θα τα βάλω. Δεν θέλω αυτό που θα κάνω να είναι κρυφό. Όχι, όχι. Το επικοινωνώ πριν και θα συνεχίσω να το επικοινωνώ συνεχώς μετά. Οι απαντήσεις που δίνεις σε μια μονόρη συνέντευξη που δεν μπορεί να είναι και τρεις ώρες. Θα ξαναβρεθούμε όμως και θα σου πω στο τέλος της συνέντευξης. Είναι πολύ καλές για αρχή. Δηλαδή και εμένα μου δίνουν κατεύθυνση. Μου δίνουν μπούσουλα να ξέρω και σε επίπεδο κριτικής παραγωγικής απέναντι σου. Μα θέλω ο κόσμος που θα αποφασίσει να με ψηφίσει να έχει πιστεί ότι είμαι έτοιμη να φτιάξω το Δήμο που ονειρεύεται. Mm-hmm. Θέλω να ξέρει τι τον περιμένει. Μάλιστα. Δεν είμαι εδώ ούτε για να πω γίνανε όλα καλά, ούτε με ξέρετε ψηφίστε με, ούτε μην ψηφίζετε εκείνον και ψηφίστε μένα. Θέλω να είναι μια συνειδητή ψήφος που του έχω πει τι θα κάνω, που τον κοιτάω στα μάτια όπως τον κοιτάω 20 χρόνια και που θα συνεχίσει να με πιστεύετε όπως με έχει πιστευτεί. Τελειώνει ο χρόνος μας, εγώ θα το κρατήσω, είναι 8, αλλά δεν έχω άνεση μαζί σου, ξέρω ότι έχεις και εσύ χρόνο. Πάμε λίγο στο... λίγο πιο πολιτικό κομμάτι, όχι πιπερά του, απλά λίγο πιο πολιτικό κομμάτι. Παρόλο που ξαναλέω ότι ο κόσμος πρώτα ενδιαφέρεται για το τι θα κάνει κάποιος και μετά ποιος θα το κάνει. Στη διάθεσή σου. Θύμισε μου λίγο τους δημοτικούς συμβούλους στην ενεργεία, οι οποίοι θα είναι στην παράταξή σου, διότι αν και ήμουν στην εκδήλωσή σου, εκείνη την ώρα ήμουν έξω, οπότε δεν είδα ποιοι αναγγέλθηκαν. Από το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο, καταρχήν. Βαγγέλης Χατζατουριάν, Διονύσης Κονιδάρης, Νότσι Γιατζίδης, Γιώργος Λαρίσης, Πέτρος Κουκάς, Γιώργος Βολίκας, Ντορίνα Καραγιάννη. Νομίζω δεν ξέρω. Νομίζω τα. Ναι. Ναι. Άρα λοιπόν πρακτικά ένα ικανοποιητικό κομμάτι και διαφορετικών πολιτικών χρεών θα μου επιτρέψεις, γιατί ξέρουμε όλες τις πολιτικές καταβολές όλων, σε ακολουθεί. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι... Νομίζω ότι ούτε οι πολιτικές καταβολές, ούτε οι πολιτικές πεπιθήσεις του σήμερα παίζουν ρόλο στην αυτοδιοίκηση. Σίγουρα όχι πρώτο. Και σίγουρα, αυτό μπορώ να στο βεβαιώσω, στο ψηφοδέλτιο Δελιγιάννη δεν παίζουν. Άρα μιλάμε για έναν αχρωμάτιστο συνδυασμό. Γιατί έχω και ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Ναι, ναι, οκ. Okay. Εννοώ από τα καινούργια παιδιά. Άρα μιλάμε για έναν αχρωμάτιστο συνδυασμό. Και ο λόγος που στο ρωτάω δεν είναι μόνο για το αχρωμάτιστο, είναι για να δω αύριο εκλέγεστε. Ποιοι θα είναι τα στηρίγματά σου, γιατί όσο και να φέρεις ένα κατάλληλο άνθρωπο, τεχνοκράτη απ' έξω, τα στηρίγματά σου τα πρώτα είναι οι άνθρωποι που έχουν εξασκήσει διοίκηση, όπως καταλαβαίνω, και είναι κυρίως αυτοί που μου είπες. Τα στηρίγματά μου θα είναι ο κόσμος και η εμπιστοσύνη που θα μου δείξει. Προφανώς. Όλοι μαζί, παλιοί και καινούργοι, θα ανασκουμπώσουμε τα μανίκια, θα ανακατευτούμε. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι κάποιοι επειδή είναι εκλεγμένοι έχουν σκοπό να παραμερίσουμε τους μη εκλεγμένους όλοι μαζί, ο καθένας από εκεί που ξέρει και έχει δουλέψει και έχει τις γνώσεις ή την πείρα ή την όχι πείρα, το ενδιαφέρον, τον τομέα, θα προσφέρει. Μάλιστα. Και βέβαια να πω και κάτι, ότι ο τρόπος διοίκησης θα είναι ανοιχτός, δηλαδή μπορεί να ακούσεις σε θέσεις και άτομα από αντιπολιτευτικές δημοτικές παρατάξεις, μετά την εκλογή. Μάλιστα. Το κρατάω αυτό. Αν κάποιος ξέρει, δεν νομίζω να δημιουργήσει αρνητική εντύπωση έξω αυτό. Αντιθέτως, μπορεί να δημιουργήσει και συνθετικά επιτυχημένη εικόνα. Δεν έχω σκοπό να πω αυτά που ακούγονται ωραία.
έχω σκοπό να πω, αυτά που έχω σκοπό να κάνω. Ναι, ναι. Τα παραγωγικά τελικά. Και θέλω το Δημοτικό Συμβούλιο να αλλάξει όψη και να μπορέσουμε να λιάνουμε τις γωνίες μας, γιατί πολλές φορές αυτή η πενταετία μας έφτασε στα όρια μας. Και ήταν και από τις καλές, Παλαιότερα ήταν χειρότερα. Τέλος πάντων. Δημοσιογραφικά τουλάχιστον, ναι, εγώ αυτή την εικόνα έχω. Ότι ήταν βελτιωμένο το επίπεδο. Κατ' εμένα, που το παρακολουθώ 15 χρόνια. Όχι. Μία ερώτηση γυναικεία, δύο γυναίκες υποψήφιες. Διόκτωσε μα κάνω λάθος, τα τελευταία πάρα πολλά έως ποτέ δεν είχαμε δύο γυναίκες υποψήφιες. Μακάρι να έχουμε πολλές γυναίκες υποψήφιες σε πολλά αξιώματα. Είχαμε, θεωρώ, και στη Βουλή 20, είχαμε και στη Βουλή 20 ακόμα βουλευτίνες. 20 παραπάνω βουλευτίνες. Θεωρώ ότι η γυναίκα ως φύλο είναι πρικισμένο για διοίκηση. Mm-hmm. Έχει τον οικοκυριό του σπιτιού της, έχει οργανωτικότητα, έχει πνεύμα συνεργασίας, έχει αισθητική και πολλές φορές έχει ένα τσαγανό που τυπικά ανήκει στον άντρα, αλλά ουσιαστικά ανήκει στη γυναίκα. Ναι. Δηλαδή πατάει πόδι εκεί που πολλές φορές ο άντρας δεν μπορεί να πατήσει. Συμβαίνει. Θεωρώ δηλαδή ότι η γυναίκα μπορεί να νοικοκυρέψει πολύ καλύτερα έναν Δήμο. Τι ποσόστοση έχετε στα ψηφοδελτία? Βέβαια. Πόσες γυναίκες έχεις? Δεν λειτουργώ με ποσόστο. Έχω πάρα πολλές. Πόσες έχεις λοιπόν, ναι. Πολλές. Είσαι προφανώς πολύ πάνω από την ποσόστοση για να μην λειτουργήσει. Ναι, αλλά είμαι κατά της ποσόστοσης. Ναι, παιδί μου, είναι το 50%, το 40%. Δεν έχεις. Χοντά. Πολύ. Πολύ. Πολλές. Okay. Αλλά δεν μ' αρέσει η ποσόστοση. Δηλαδή, εντάξει, είναι κανόνας, γι' αυτό δεν σ' αρέσει προφανώς. Όχι, αρέσει... όχι επειδή είναι κανόνας. Μ' αρέσει ένας άνθρωπος να αξιοποιείται επειδή έχει τα προσόντα, όχι επειδή είναι γυναίκα, σώνει και καλά. Ναι. Δηλαδή πρέπει να βάλουμε τρεις. Ναι. Τι να βάλουμε τρεις, και αν έχουμε βρει δύο. Ναι. Δηλαδή πρέπει να πάρουμε άλλη μία επειδή το λέει ο νόμος. Ναι, δεν μ' αρέσει αυτό. Ναι, θα το κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε. Άλλο αυτό. Λέω ότι είμαι κατά της ποσόστοσης. Άρα λοιπόν δύο κυρίες υποψήφιες. Βέβαια. Παρακαλώ, ναι, πες μου. Το βλέπουμε ως. Πώς τώρα, δηλαδή. Όχι, σαν πολίτης στη Νέα Σμύρνη δεν είχαμε παλιότερα δύο γυναίκες. Θυμάμαι την κυρία Κατσέλη. Θυμάμαι την Κατσέλη. Θυμάμαι η Μαρίνα Ιακουβάκη, υπήρξε επικεφαλής. Ναι. Αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο τουλάχιστον. Δεν θα πω εμπλουτίζει, θα πω διαφοροποιεί. Ναι. Όχι τις επιλογές. Αν θέλεις, τον αντρόκοσμο, έδεφε. Και δύο κυρίες υποψήφιες. Και έχουμε επιλογή και δύο κυρίες. Πάμε λίγο στο κομμάτι των αντιπάλων. Κλέρι Βελγιάννη. Έχουμε την Δήμητρα Τινάνου. Τον παραδοσιακό Γιώργο Κουτελάκη. Εσύ αντιθέτως δεν μπορείς να θεωρηθείς παραδοσιακά. Είναι η πρώτη σου φορά ως υποψήφια. Αντιθέτως και η Δήμητρα Τινάνου είναι η πρώτη φορά υποψήφια. Έχουμε τον παραδοσιακό τον Γιώργο τον Κουτελάκη. Ο οποίος υπήρξε και προστάμενό σου και δήμαρχος πολλά χρόνια με τα θετικά του και τα αρνητικά του. Έχουμε τον Γιώργο τον Κρικρή, ο οποίος είναι και αυτός μια νέα περίπτωση υποψήφιου δημάρχου, και έχουμε και τον Δημήτρη τον Πανταζή. Θα μείνω λίγο στο Γιώργο τον Κρικρή και στην Κλέρι τη Δελγιάννη. Υπήρξατε στην ίδια παράταξη. Διεκδικήσατε το συνδυασμό του δημάρχου και τον κέρδισες ή χωρίσαν οι δρόμοι σας υγιώς? Και πώς δεν είστε μαζί υπό κάποιο σχήμα? Το Γιώργο τον Κρικρή έχω συνεργαστεί, τον εκτιμώ, τον αγαπώ, τον θεωρώ δικό μου άνθρωπο, άνθρωπο της παράταξης, θα μπορούσα να πω και παιδί μου, ηλικιακά εννοώ, γιατί είναι κοντά στις κόρες μου. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι βιάστηκε. Δεν θεωρώ ότι ήταν ο κατάλληλος πολιτικός χρόνος για εκείνον, από τη δική μου σκοπιά. Θεωρώ ότι έπρεπε να περιμένει, να δημιουργήσει ένα πολιτικό προφίλ, να κάνει μία πολιτική πορεία μέσα στην πόλη και από διάφορες θέσεις διοίκησης και να είναι πιο όριμος για αυτή τη διεκδίκηση. Δεν με χωρίζει τίποτα μαζί του, αυτή είναι η άποψή μου. Οπότε φιλοδοξία του να ηγηθεί άλλου ψηφοδελτίου, έτσι. Έτσι δεν εκτιμώ. Ξέρω τι να πω, δεν θα τον ερμηνεύσω, γιατί δεν είναι σωστό να ερμηνεύεις τον κάθε άνθρωπο. Γιατί πήρε μία απόφαση. Μπορώ να σου πω γιατί την πήρα εγώ. Ναι, για οποιονδήποτε άλλον δεν μπορώ να σου πω. Ναι. Σου λέω την άποψή μου και τα συναισθήματά μου για εκείνο. Ναι. Δεν σε ρώτησα γιατί την πήρε αυτή την απόφαση, γιατί νομίζω το τρίπτυχο προχωράμε, διορθώνουμε, μου απαντάει. Δηλαδή, ήθελες να προχωρήσει η Νέα Σμύρνη, να διορθώσεις και να προσθέσεις το όραμά σου. Οπότε,
Νομίζω ότι χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να στηρωτήσω. Όχι, δεν χρειάζεται. Το έχουμε ήδη πει. Ναι. Απλά λέω ότι για τον μόνο που μπορώ να πω, γιατί είναι για την απόφαση είναι για μένα, για τους άλλους δεν μπορώ να το πω. Ωραία. Εγώ θα πω καλή επιτυχία σε όλους σας και σε όλες σας. Θα πω ότι χαίρομαι που έχουμε δύο γυναίκες. Γιατί δίνεται άλλο να έρθει, αδερφέ. Πώς θα γίνει. Θα προτιμούσα να κριθούμε για την πορεία μας. Φυσικά, εκεί θα κριθεί. Για την αξιοπιστία μας. Για το ψηφοδελτίο σας. Και για το πρόγραμμά μας. Mm-hmm. Και όχι για το φίλο μας. Φυσικά. Ωραίο μπορεί να είναι, σαν καινοτομία. Ναι, αυτό εννοώ. Αλλά μην μείνουμε σε αυτό. Όχι, δεν θα μείνουμε σε αυτό. Εντάξει. Νομίζω κανένας πολίτης δεν μένει σε αυτό. Και επίσης, ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε επικεφαλής έχει τα προσδιοριστικά του στοιχεία. Φυσικά. Αν είναι δύο άντρες ή δύο γυναίκες, δεν σημαίνει κάτι. Όχι, όχι, βεβαίως όχι. Αυτό το οποίο σημαίνει είναι ότι ο εκάστοτε από εσάς κάτι κουβαλάει στην πόλη. Κουβαλάει το έργο του, κουβαλάει τις αστοχίες του, κουβαλάει την απουσία του, κουβαλάει την παρουσία του. Άρα, όλοι σας έχετε κάτι να κρυθείτε, το ότι είναι δύο κυρίες και έχει κόμμα, δεν έχει τελεία προφανώς. Ναι, νομίζω δεν, για όλους μας. Υπάρχει, σου είπα ότι θα τα ξαναπούμε. Φυσικά πιθανόν να τα ξαναπούμε πολύ νωρίτερα από τις εκλογές, αλλά όπως ξέρεις, εμείς κάθε τετραετία, κάθε εκλογές, κάνουμε ένα debate, στο οποίο έρχονται οι υποψήφοι. Εκτιμώ να προεξοφλήσω και την απάντησή σου ότι θα είσαι και εκεί. Θα πέφτει από τα σύννεφα, αν δεν είσαι. Είσαι ο τύπος που ψοφάς να είσαι, έτσι να το πω και στο. Πολύ καλά, λίγο αργό. Τρελαίνομαι για προκλήσεις. Γνωριζόμαστε και αρκετά και νομίζω ότι θα είναι μια ευκαιρία. Όχι σε μια συνέντευξη μόνο με ένα δημοσιογράφο, αλλά με μια πλειάδα δημοσιογράφων και σε έναν διάλογο ο οποίος μπορεί να μην είναι αποκλειστικά δημοσιογράφος με πολιτικό, ίσως να υπάρξει όπως συνήθως προτιμάμε και κάτι ανάμεσά σας, έτσι ώστε όποιος το δει, είτε το παρακολουθήσει ζωντανά, είτε το παρακολουθήσει μαγνητοσκοπημένα, να διορθώσει, να διαμορφώσει μια πολύ καλύτερη εικόνα. Εγώ πριν κλείσουμε θα σου πω ότι περπατάς πολύ. Περπατάς πάρα πολύ. Και αυτό είναι μόνο καλό. Υπάρχουν πολιτικοί που δεν περπατάνε. Αυτό ας το κρίνουν οι άλλοι. Κοίταξε, Δημήτρη μου, η άποψή μου είναι ότι όταν θέλεις να γίνεις δήμαρχος, θα πρέπει να έχεις λιώσει πολλά παπούτσια και να φτάσει η ώρα να πάρεις ένα καινούριο ζευγάρι για να γίνεις δήμαρχος. Για να ξαναπερπατήσεις. Αν το πρώτο ζευγάρι που βάλεις μέσα στην πόλη είναι αυτό που θα πας στη συγκέντρωσή σου για δήμαρχος, έχεις πρόβλημα, δεν κάνεις για δήμαρχος. Κάπου εκεί θα μείνεις μάλλον. Εντάξει. Εγώ να σε ευχαριστήσω πολύ, να σου πω ότι είμαι ανοιχτή σε οποιαδήποτε μορφή debate θέλετε, είτε με δύο άτομα, είτε με τρία άτομα, είτε με πολλά άτομα. Συνήθως όλοι σας. Είτε με πολλούς δημοσιογράφους, όπως και αν το στήσετε, ή και σε όσα στήσετε. Εγώ είμαι ανοιχτή σε όποια πρόσκληση θέλεις. Δεν αμφιβάλλω καθόλου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για το χρόνο σου. Να σε καλά. Ελπίζω όσοι ακούσαν τη συνέντευξη να πήραν τις πρώτες ερωτήσεις, γιατί δεν έχουμε δει πρόγραμμά σου. Ουσιαστικά πράγματα. Δεν έχουμε δει πρόγραμμά σου ακόμα, ίσως είναι κάτι το οποίο ετοιμάζεις. Είναι λίγο νωρίς. Σύντομα, αλλά νομίζω ότι και εγώ δημοσιογραφικά πήρα μια πρώτες πινελιές. Πινελιές του προγράμματος πήρα. Βεβαίως. Και κράτησα και μερικές οι οποίες δεν θα πω είναι είδηση, θα πω ότι αξίζουν ερμηνείας. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Λοιπόν, Κλέρι Δελγιάννη, υποψήφια δήμαρχος Νέας Σμύρνης, με πάρα πολλά χρόνια στη Νέα Σμύρνη, στην επετηρίδα στη Νέα Σμύρνη από πολλές θέσεις αντιδημαρχίας. Καλό βράδυ, την επόμενη εβδομάδα, πάλι την Πέμπτη, ένας εκλεκτός καλεσμένος από την πολιτική της Νέας Σμύρνης. Καλό σας βράδυ.